Δαβίδη να μας ενημερώσει σχετικά. Γιάννου, καλησπέρα. Ναι, καλησπέρα από τις Βρυξέλλες. Να ξεκινήσουμε από το τελευταίο. Όντως, όπως ανακοίνωσε επισήμως και ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, ο κ. Τούσκ, σήμερα, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο έχει δώσει εντολές προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ως την καθήλια αρμόδια, να προτείνει προς το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο περικοπές στα ενταξιακά κονδύλια της Τουρκίας ως αποτέλεσμα της αντιδημοκρατικών μεθόδων τις οποίες η χώρα αυτή χρησιμοποιεί το τελευταίο διάστημα. Όπως είπε ο κ. Τούσκ, θα ήθελε η Ευρωπαϊκή Ένωση να αφήσει την πόρτα ανοιχτή προς τις ενταξιακές διαδικασίες της Τουρκίας, αλλά στην παρούσα φάση η Τουρκία δεν φαίνεται να επιθυμεί κάτι τέτοιο. Ως εκ τούτου, εκείνο που έχει αποφασιστεί στην πραγματικότητα στο παρασκήνιο είναι ότι οι τελικές αποφάσεις θα μπορούν να ληφθούν περί τον Ιούνιο στη σύνοδο της 22ης με 23ης Ιουνίου, εφόσον βασική νομική προϋπόθεση, όπως οι θεσμοί επιβάλλουν, είναι η υποβολή έκθεσης από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή με την οποία θα αξιολογείται συνολικά η ενταξιακή πορεία της Τουρκίας. Μάλιστα. Μέχρι τότε δεν πρόκειται πρώτον να υπάρξει άνοιγμα νέων ενταξιακών κεφαλαίων και δεύτερον δεν πρόκειται να προχωρήσει η εμβάση της Θεσσαλονικής Ένωσης. Να σας ευχαριστώ πολύ, Γιάννο.